να χωνέψουν οι παρουσιαστές του Αντένα το αρνάκι και το κατσικάκι που φάγανε και τα αυγά. Και ο Αντένα, οι θύνοντες του Αντένα, όπως μαθαίνουμε αποκλειστικά, ζητάνε από τους παρουσιαστές να κάνουν ραντεβού μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί θα γίνουν μειώσεις σε όλους ανεξαιρέτως, όπως μαθαίνουμε, στο budget, στο μισθό του. 20% κάτω σε όλους τους παρουσιαστές ζητάνε συντελεστές. Αυτό ισχύει μόνο για τους παρουσιαστές, να φανταστώ. Γιατί αν είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που είναι και χαμηλόμισθοι άνθρωποι ή οτιδήποτε, δεν θα υπάρχει γενικότερη μείωση του 20%. Κοίτα, σίγουρα θα υπάρξει και μια γενικότερη μείωση. Όμως αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι όλα τα μεγάλα ονόματα θα συζητήσουν για μία μείωση της τάξης των 20%. Του 20%, του 20%. Ναι. Λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνουν τα ραντεβού, ίσως ξεκινήσουν και από σήμερα. Ο καθένας ξεχωριστά θα περνάει, θα κάνει με τη διοίκηση τη δική του κουβέντα και από εκεί και πέρα θα αποφασίζουν από κοινού για το τι μέλη γενέστε. Να κάνω μία ερώτηση τώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Αντένα ρίχνει κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη στους παρουσιαστές του. Γιατί γίνεται αυτό? Λοιπόν, κοίτα να δεις. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι ο Αντένα θεωρεί ότι οι παρουσιαστές ευθύνονται για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Θεωρεί ότι δεν αξίζουν να πληρώνονται με τα ποσά που πληρώνονται. Γιατί το 20% για ένα που παίρνει 800 ευρώ μπορεί να ακούγεται λίγο σχετικό. 800 ευρώ είναι μεγάλο ποσό. Είναι 160 ευρώ. Για να μου παίρνει 800 ευρώ δεν είναι λίγο. Είναι μεγάλο ποσοστό. Εκπλήνει 160 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο. Θέλω να σας πω ότι το... Άλλος παίρνει όμως 10 και 15 και 20 χιλιάρικα. Το 20% δεν είναι και μεγάλο. Όχι, είναι μεγάλο, Τζορτζέλα μου, γιατί ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει και έχει κάνει τη ζωή του. Λυπάμαι. Και εγώ που είμαι παρουσιάτρια, θα σου πω κάτι. Αν γινόταν κάτι ομιγέννητο εδώ πέρα και λέγανε ότι να μειώσουμε από όλους το 20%, θα λέγα όχι. Αν λέγανε όμως να μειώσουμε από τους παρουσιαστές, που αμοιβόμαστε καλύτερα και αυτό γνωρίζουν όλοι. Από τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς συνήθως, θα λέγανε ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πέρα από το... Δεν μπορείς να μειώσεις σε 20% από έναν άνθρωπο που παίρνει 1.600 ευρώ και έναν παίρνει 5 και 6 και 10 χιλιάδες. Συμφωνούμε σε αυτό απόλυτα. Όμως αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ακόμα και οι παρουσιαστές έχουν κανονίσει κάτι, σωστά. 4.000, 3.000, 5.000. Δεν σου αρέσει αυτό. Δεν σου αρέσει αυτό. Όμως, όταν σου πει το κανάλι, αυτό είναι. Πρέπει να γίνει. Ο σταθμός δεν πάει καλά. Και από το να μειωθούν σε όλους το 10%. Εννοείς. Πρέπει η υψηλόμιση να μειώσετε το 20%. Εγώ έτσι δουλεύω. Ποιο αξιοκρατικά. Άλλο βάλε πλάτη και άλλο σου ρίχνω τις ευθύνες γιατί το κανάλι δεν πάει καλά και τα νούμερα τηλεθέασης δεν πάνε καλά. Γιατί, παιδιά, τον τελευταίο καιρό έχουμε δει ότι ο Αντένα ρίχνει όλες τις ευθύνες. Με ενημερώνει, με συγχωρείτε, θα διακόψω για κάτι. Μια τελευταία είδηση με ενημερώνει ο Θέμης που τώρα, ας πούμε, έχει διαρρεύσει. Ότι 20% μείωση, 15% μείωση θα γίνει και στους τεχνικούς και στους δημοσιογράφους. Αυτό δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Αυτό λοιπόν, είναι στενάχωρο. Αυτό είναι, γιατί είναι 15%. Κλιμακωτά θα υπάρχει μια αξιολόγηση, προφανώς. Ναι, το κλιμακωτά το ξέρουμε όλοι. Είναι 15 με 20% σε όλους. Πάντως, παιδιά, οι παρουσιαστές του Αντένα, ο Λιάγκας, πάει και κάνει ένα dancing. Καθότανε, τον βάλε στο dancing. Ο Γρηγόρης μετά το Nomads, όχι καλέ. Ο Γρηγόρης μετά το Nomads δεν έκανε κάτι, τώρα ξεκινάει, πάει να κάνει στην Πολωνία το The Wall. Η Μπεκατόρου δεν έχει 5 επεισόδια την εβδομάδα, γιατί εγώ την παρακολουθώ. Έχει 3 και έχει και πάρα πολλά επαναλήψεις. Τελευταία φορά είχε γίνει στο Star το 2011, όταν η διοίκηση είχε φωνάξει όλους τους εργαζόμενους και προχώρησε σε μειώσεις από 8% έως 20%. Άλλο το 8 και άλλο και το μάλιστα 20. Τους έβαλε και υπέγραψαν 9 συμβάσεις. Έτσι είναι. Κάπως έτσι θα γίνει και στον Άντενα, παιδιά. Θα αλλάξουν οι συμβάσεις, θα αλλάξουν τα συμβόλαια. Τώρα, Κατερίνα μου, δεν ξέρω με τα συμβόλαια τι γίνεται, αν υπάρχουν κάποιες ρήτρες και πώς πάνε ή δεν σπάνε. Αυτό που ξέρουμε σήμερα. Ξέρετε πάντως, γιατί και εγώ συμβόλαιο κάνω και το γνωρίζουν εννοώ και οι υπόλοιποι παρουσιαστές. Το συμβόλαιο τις περισσότερες φορές είναι υπέρ του καναλιού. Οπότε, αν το κανάλι αποφασίσει ότι θα γίνει μια γενικότερη μείωση για τους χύψη λόγους, θα το υποστούν οι παρουσιαστές. Δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, οι περισσότεροι έχουν και δύο χρόνια. Ανάλογα τι έχουν κανονίσει με τα ποσοστά τηλεθέασης κτλ. Αυτό λοιπόν είναι η είδηση της τηλεθέασης. Όχι, δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά τηλεθέασης. Δεν ξέρω τι έχει να κάνει. Αν το κανάλι αποφασίσει τώρα να γίνει μια γενικότερη μείωση σε όλους τους παρουσιαστές 20%, οφείλει να το δεχτείς. Καλός ή κακός, δεν το θες, εννοείται. Οφείλει να το δεχτείς. Είναι στενάχωρο πάντως και το γεγονός ότι ρίχνουν τις ευθύνες στους παρουσιαστές, εμένα με βρίσκει αντίθετη. Τώρα το ότι... Όχι, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα εγώ παρόλο που είμαι παρουσιάστρια ότι πρέπει να διαφωνήσω με αυτό. Θα σας εξηγήσω γιατί.
Διότι για να μην τα ρίχνουμε όλα στα διοικητικά στελέχη. Αν η εκπομπή δεν πηγαίνει καλά, παραδείγματος χάρη και εδώ, πες δεν πάμε καλά. Και δικιά μου ευθύνη είναι. Έτσι δεν καταλαβαίνω είναι. Γιατί ο παρουσιαστής πρέπει πάντα να ρίχνει την ευθύνη στη διοίκηση και αυτή τη στιγμή να την πληρώνει μόνο ο Λάτσιος και να λέμε ο Λάτσιος φταίει που έβαλε τη Ζέτα εκεί. Όχι, ο Λάτσιος φταίει που έβαλε το Λιάγκα εκεί. Δεν όλοι είναι μόνο οι παρουσιαστές έχουν μερική ευθύνη. Και η ομάδα και όλοι. Α πούμε τώρα. Δεν φταίει μόνο η διοίκηση. Γιατί θα την πληρώνει πάντα μόνο η διοίκηση. Και δεν το λέω τώρα επειδή εδώ πηγαίνουμε καλά. Μπορεί οτιδήποτε στο παρελθόν να μην έχω πάει κι εγώ καλά. Κι εγώ έφταιγα. Έτσι είναι. Δεν φταίει